κατάσταση αυτή τη στιγμή στα φαρμακεία τουλάχιστον του συλλόγου του Ηρακλείου δεν είναι εύκολη και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά από τα φάρμακα τα οποία θα έπρεπε να είναι στα ράφια των φαρμακείων απλά δεν είναι. Και η καθημερινότητα των φαρμακοποιών έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και βέβαια η καθημερινότητα των ασθενών ακόμα χειρότερα γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ προκειμένου να τακτοποιήσουν όποιες εκκρεμότητες έχουν με τις συνταγές τους, των φαρμάκων, τις θεραπείες τους, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται όπως θα έπρεπε. Θα περίμενε ο καθένας από εμάς ότι τα πράγματα θα είχαν διορθωθεί μετά το σάλο που είχε προκληθεί, τη δημοσιοποίηση του θέματος, τις παρεμβάσεις που έλεγαν ότι θα γίνουν από το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε ή τις προτροπές ή τις συμβουλές ή δεν ξέρω ό,τι άλλο έλεγαν το προηγούμενο διάστημα, ότι θα ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και πραγματικά ξαφνιάστηκα όταν σας άκουσα να μου λέτε χθες που σας ρώτησα ότι όχι, δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες μας. Ενδεικτικά θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουμε αντιτιτανικούς ορούς προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τραυματισμούς και όλα αυτά τα περιστατικά που απαιτούν την άμεση χορήγηση αυτού του ορού. Αυτή τη στιγμή αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο είναι σε έλλειψη, όπως επίσης και πολλά άλλα αντιβιωτικά φάρμακα. Πολλά παιδιατρικά φάρμακα, πολλά φάρμακα του αναπνευστικού. Τώρα έχουμε την άνοιξη, θα μπούμε σιγά σιγά σε μια περίοδο που οι ανάγκες σε τέτοιου είδους φάρμακα θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ή τα παίρνουμε με το σταγονόμετρο πολλές φορές από τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες ή δεν τα παίρνουμε καθόλου. Αν κάποιος θα είχε την ευχαίρεια να κάτσει μια μέρα και μια διενυκτέρευση σε ένα φαρμακείο, θα διαπίστωνε ακριβώς αυτό που σας λέω, ότι δεν είναι εύκολη αυτή τη στιγμή η διαχείριση της λειτουργίας ενός φαρμακείου από τη στιγμή που πολλά φάρμακα δεν είναι διαθέσιμα. Τώρα, αν διορθώθηκε η κατάσταση σε κάποια από αυτά, αν χειροτέρεψε σε κάποια άλλη, η συνολική εικόνα μας δείχνει ότι είμαστε ακριβώς εκεί που ήμασταν και πριν ένα ή δύο μήνες. Ναι, σε κάποια φάρμακα μπορεί να βελτιώθηκε η κατάσταση που τα είχαμε σε έλλειψη, όμως μπήκανε άλλα φάρμακα σε ελλείψεις, στην κατηγορία των ελλείψεων. Ουσιαστικά το αποτέλεσμα δεν έχει διαμορφωθεί προς θετική κατεύθυνση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα επίσης με συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων τα οποία κάνει εισαγωγή το ίδιο το κράτος μέσω του ΙΦΕΤ. Ο οργανισμός αυτός προφανώς δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν φταίνει η υπεύθυνη του ΙΦΕΤ ή αν φταίει κάποιος άλλος. Για να διαφωτίσω λίγο περισσότερο τους ακροατές, για φάρμακα πείτε. Του ΙΦΕΤ είναι τα φάρμακα τα οποία αυτά δεν τα διακινεί καμία εταιρεία στην ελληνική επικράτεια και το κράτος αναλαμβάνει να τα κάνει εισαγωγή από το εξωτερικό. Μέσα σε αυτά τώρα είναι και ο αντιτετανικός ορός που σας είπα πριν λίγο. Αυτή η εισαγωγή ή δεν γίνεται γέρος ή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να έρθουν αυτά τα φάρμακα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό ο οποίος είναι και αρμοδιότητα του ΕΟΦ, όμως είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα φάρμακα, μια μεγάλη κατηγορία φαρμάκων που εισάγει αυτός ο οργανισμός, ο κρατικός οργανισμός, δεν είναι διαθέσιμα όταν τα χρειαζόμαστε. Ακόμα πιο τραγικά. Η κατάσταση δεν έχει φτάσει στο σημείο που θα θέλαμε εμείς να φτάσει, ώστε να κάνουμε σωστά και αξιόπιστα τη δουλειά μας και οι ασθενείς να απολαμβάνουν φαρμακευτική περίθαλψη ευρωπαϊκού επίπεδου και όχι επίπεδου κάποιες άλλες χώρες. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Παγκόσμιο θα σας έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα... Ήσασταν ο ίδιος που μας λέγατε ότι από τη στιγμή που αποφάσισαν να διώξουν τα εργοστάσια παρασκευής πρώτων υλών από την Ευρώπη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν τα μεγάλα μας προβλήματα και από εκεί αρχίσαμε να αδειάζουμε τον κουβά και όχι να τον γεμίζουμε. Ένας από τους λόγους που είχαμε αυτές τις ελλείψεις ήταν ότι πολλά από αυτά τα εργοστάσια παραγωγής είναι εκτός πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός της δικαιοδοσίας και του ελέγχου των αριθμιστικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν για λόγους κόστους αποφασίζει να μεταφέρεις κάπου εκτός της δικαιοδοσίας σου, υφίστασε πολλές φορές καταστάσεις οι οποίες δεν μπορείς να τις ελέγξεις και να που τελικά ήρθαν τα θέματα της καραντίνας, του κορονοϊού, που δημιούργησαν μεγάλες αναστατώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παραγωγική βάση, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να φτάσει στο σημείο να εξαρτιέται από τρίτες χώρες και από πολύ απλά φάρμακα όπως είναι η παρακεταμόλη.
κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο να συμβαίνει για χώρες του επίπεδου της Ευρώπης. Νομίζω ότι το λάβανε το μήνυμα οι υπεύθυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ξεκινήσαν διαδικασίες για να έρθουν ξανά κάποιες παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη. Αλλά από εκεί και πέρα η ζημιά έχει γίνει σε τέτοιο βαθμό που έχει χαθεί πλέον η αξιοπιστία όλων αυτών των παραγόντων που ρυθμίζουν την φαρμακευτική αγορά. Μες. Χρειαζόμαστε καινούρια νομοθεσία, καινούργιες ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα ελέγχουν πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι και ο ΕΟΦ εδώ έχει πλέον εξαντλήσει τα όρια του όσον αφορά τη λειτουργία του. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί με απαρχαιωμένες κανόνες και χρειάζεται σίγουρα εξυγχρονισμό και σίγουρα χρειάζεται και χρηματοδότηση. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το κράτος να διαφορεί μπροστά σε τέτοιου είδους ζητήματα που άπτονται καθαρά πάνω στη δημόσια υγεία. Πρέπει λίγο να είμαστε πιο σοβαροί και πιο υπεύθυνοι όταν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα. Κύριε Σκουντέκη, αναφορικά με τις συλλήψεις, με ρωτάει κόσμος για να σας θέσω το ερώτημα αυτό και να του δώσετε εσείς την απάντηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με αναπνευστικά αντιβιωτικά, αφορά σε συγκεκριμένη φίρμα, μάρκα, μπορεί κάποιος να προμηθευτεί κάποιας άλλης εταιρείας, δηλαδή υπάρχει εναλλακτική λύση, αυτό θέλουν να πούνε, φαντάζομαι. Άλλη κατηγορία είναι τα αναπνευστικά, τα εισπνεώμενα φάρμακα και άλλη κατηγορία είναι τα αντιβιωτικά. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως δεν μπορούμε. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής θα πρέπει να πάει ξανά πίσω στο γιατρό και να ζητήσει καινούργια συνταγή για καινούργια ή για κάποια άλλη εναλλακτική φαρμακευτική θεραπεία. Σκεφτείτε όμως τώρα ένας ασθενής ο οποίος περιμένει 3 ώρες στο Παγνί, στο Βενιζέλιο, σε μια εφημερία για να τον δει ο γιατρός. Να τον δει, μετά από μία ώρα να φτάσει στο διανυκτερεύον φαρμακείο και να μάθει το φάρμακο που του έγραψε ο γιατρός, δεν υπάρχει. Ερώτημα οπότε από αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να ξαναγυρίσει στο Βενιζέλιο, να περιμένει ίσως άλλες 2 ώρες για να πάρει μια καινούργια συνταγή. Ερώτημα από την κυρία Μαρία, Νότια Γερμανία, από ό,τι μου γράφει και σας ακούει, κύριε Σκουντάκη. Οι ελλείψεις αυτές έχουν να κάνουν με τα σκευάσματα τα οποία αυτή την ώρα υπάρχουν μόνο στα φαρμακεία ή είναι οι ίδιες ελλείψεις που υπάρχουν σε φάρμακα και σε νοσοκομεία μέσα? Όταν ένα φάρμακο δεν υπάρχει πουθενά στην φαρμακευτική αγορά, η αντίστοιχη έλλειψη θα υπάρχει και στα νοσοκομεία. Το θέμα είναι με τα νοσοκομεία, ότι έχουν την ευχέρεια να αντικαθιστούν πολύ πιο εύκολα τις θεραπείες και πολλές φορές χωρίς να ενημερώσουν καν τον ασθενή. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος νοσηλεύεται, η φαρμακευτική θεραπεία την οποία λαμβάνει, τη λαμβάνει με ευθύνη του γιατρού και σε καμία περίπτωση με τη δική του ενημέρωση. Ενώ στο φαρμακείο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, πολλές φορές ο ασθενής έχει απέτηση να πάρει το πρωτότυπο ή το γενώσιμο, συγκεκριμένη εταιρεία και εκεί μας δυσκολεύει πάρα πολύ εμάς τη δική μας εργασία. Υπάρχουν ελλείψεις και στα νοσοκομεία, αλλά μπορούν να τις διαχειριστούν εκεί οι συνάδελφοι φαρμακοποί με πολύ πιο εύκολο τρόπο, γιατί ακριβώς υπάρχει δυνατότητα να συνταγογραφηθούν και να δουν γενώσιμα φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν στα ιδιωτικά φαρμακεία. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Και εμείς νομίζαμε ότι, ξέρετε, είχαν διορθωθεί λίγο τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς εδώ συνεχίζουμε να έχουμε σοβαρά θέματα, προβλήματα. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά.